ελληνισμό που εκδηλώθηκε κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και τον Ευγένιο Ντελακρουά, τον μεγάλο Γάλλο ρομαντικό ζωγράφο του 19ου αιώνα. Έναν μεγαλοφυή καλλιτέχνη που αποτύπωσε μέσα από τα έργα του την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Με έντονα χρώματα, αληθινές, ζωντανές σκηνές και μια αλληγορία πρωτοποριακή. Ο φιλελληνισμός και ο Ντελακρουά στην Ελληνική Επανάσταση είναι το θέμα μας μέσα στο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδας και την Επανάσταση του 1821, το οποίο θα συζητήσουμε με τον Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας, διδάκτορ αισθητικής, ποιητή και συγγραφέα, εικαστικό αλλά και πολιτικό αναλυτή, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε. Κύριε καθηγητά, Ηρακλειώτη Δημοσθένη Δαβέτα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρίσκω. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, ιδιαίτερη τιμή μου, διότι έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για την εκπομπή σας και για εσάς προσωπικά. Κατά δεύτερο λόγο, διότι είναι πάντοτε για μένα θέμα συγκίνησης να μπορώ να μιλώ μέσω του ραδιοφώνου ή μέσω οποιοδήποτε άλλο τρόπο με τους συμπατριώτες μου, δηλαδή με τους συντοπίτες μου πιο συγκεκριμένα, τους ανθρώπους στους οποίους μεγάλωσα εδώ, πήγα σχολείο, έχοντας τόσους φίλους και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Είναι πράγματι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια δική μας που ακόμη ένας Ηρακλειώτης διαπρέπει εντός και εκτός των συνόρων. Και το έργο βέβαια είναι πολύπλοκο, πολύπλευρο και σημαντικό για τον άνθρωπο, αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό. Κύριε καθηγητά, πείτε μας, τι είναι ο φιλελληνισμός και πόσο αυτό βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση και τη θετική της έκβαση. Λοιπόν, καταρχήν, όταν μιλήσετε με όλο τον κόσμο, η λέξη φιλελληνισμός έχει ταυτιστεί με τη βοήθεια, με την αγάπη και τη βοήθεια σαν αποτέλεσμα των ξένων στην Ελληνική Επανάσταση. Κι όμως, αν κοιτάξουμε σωστά τα κλασικά, τα φιλοσοφικά κείμενα, θα δούμε ότι ο όρος φιλελληνισμός υπήρχε από την αρχαιότητα. Πρώτος ο Ιόδοτος το χρησιμοποίησε όταν ήθελε να μιλήσει για τον βασιλιά των Αιγυπτίων, τον Άμαση, ο οποίος ήταν γενναιόδωρος προς τις ελληνικές πόλεις και προσέφερε αφιερώματα στην Κυρίνη, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Σπάρτη, ένα λινοθόρακα. Γενικώς ήταν πολύ γενναιόδωρος μέχρι και στο χτίσιμο του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς. Έτσι τον επεκάλεσαν φιλέλληνα, διότι καθότι για τους Έλληνες η Ελλάδα ήταν το κέντρο του πολιτισμού, έπρεπε κάποιος να αγαπάει την Ελλάδα και τον πολιτισμό της για να μπορέσει να σταθεί δίπλα στο κέντρο του πολιτισμού. Εκτός από τον Ηρόδοτο, υπάρχει επίσης ο Ξενοφούντας στο βιβλίο του, στο κυβλίο του Αγισίλαος, το όπου λέει συγκεκριμένα «Καλόν Έλληνα όντα φιλέλληνα είναι». Ο καλός Έλληνας είναι φιλέλληνας. Μάλιστα. Και ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, ο οποίος και αυτός αναφέρει τον όρο φιλέλληνας. Άρα βλέπετε ότι ο όρος φιλέλληνας υπήρχε από την αρχαιότητα σαν μια τάση να αγαπάμε την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Σε σημείο μάλιστα ο Ισοκράτης είπε στο Φίλιππο, του λέει ο Ισοκράτης, ήταν τότε που ήταν η λεγόμενη Περσική Προέλαση, τον 4ο αιώνα, του λέει ότι για να μπορέσω, το γράφει αυτό στο κείμενό του τον Παναθηναϊκό. Όχι τον Παναθηναϊκό την ομάδα, αλλά από εκεί προέρχεται και ο τίτλος. Λοιπόν, λέει ότι για να μπορέσει ο Φίλιππος να γίνει αρχηγός των Ελλήνων, πρέπει να αποδείξει ότι είναι φιλέλληνας. Και πώς θα αποδείξει? Με το να μπορέσει να σταματήσει μία και καλή, διαπαντός, την περσική απειλή και το φόβο των Περσών απέναντι στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν το έκανε μεν ο Φίλιππος, αλλά το έκανε επάξια ο γιος του, ο Αλέξανδρος. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι ένας όρος ο οποίος υπάρχει από την αρχαιότητα και ο οποίος αργότερα εμφανίστηκε μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα. Ξαναεμφανίστηκε. Πώς? Μέσω των περιηγητών. Μάλιστα. Οι περιηγητές που ερχόντουσαν στην Ελλάδα
έβλεπαν τα διάφορα μέρη, μιλάμε τώρα 17ο-18ο αιώνα, μιλάμε τότε την εποχή του διαφωτισμού, μιλάμε την εποχή του Ναπολέοντα, μιλάμε τότε που η Ελλάδα έχει αρχίσει να εκ νέου να γίνεται αντικείμενο θαυμασμού από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι στα πλαίσια μιας αυτοκριτικής και μιας αυτοανάλυσης, προσπάθειας δηλαδή να δουν τον εαυτό τους και την ταυτότητά τους, καταλήγουν στο ότι προέρχονται από την Ελλάδα. Η ταυτότητά τους είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν κάνουν περιήγηση στην Ελλάδα και σε όλα τα αρχαία. Και γράφουν τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και τους αρχαίους τόπους. Οπότε εδώ βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι η αγάπη για την Ελλάδα ήταν μεγάλη. Η εκτίμηση για τα γράμματα, τις τέχνες και την παιδεία μας είναι κάτι πολύ δυνατό και διαχρονικό. Κάτι το οποίο υπήρχε από την αρχαιότητα και αυτό αποδεικνύεται βέβαια μέσα από τα κείμενα αυτά που διασώζονται. Και εδώ θα λέγαμε ότι η παιδεία είναι ένα ισχυρό όπλο και ένα ισχυρό κίνητρο και σίγουρα αυτό δημιούργησε ένα προφίλ, θα λέγαμε, μια ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων, να νιώθουν αυτή την υπεροχή. Άρα θα λέγαμε ότι η Ελληνική Επανάσταση, οι Έλληνες επαναστατήσανε λόγω του ότι απελπίστηκαν από τα 400 χρόνια σκλαβιάς ή τελικά λόγω της υπεροχής και της αγάπης των άλλων λαών προς αυτούς. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι διασώζεται στην Ελληνική Επανάσταση μια αναφορά που έκανε ο Σπυρίδωνας Τρικούπης, ο πατέρας του Χαριλάου Τρικούπη, που ήταν στέλεχος της Επανάστασης και τοποθετείται σε ένα γεγονός που λέει τα αίτια της Επανάστασης και αναφέρει πως οι Έλληνες, παρότι δεσποζόμενοι, υπερήχαν και πρόοδευαν, ενώ οι Τούρκοι, παρότι δεσπόζοντες, παρέμεναν στάσιμοι. Οπότε αυτό θεωρούμε ότι οι Έλληνες είχαν αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση, μια δυναμική. Και ποια ήταν η στιγμή να γίνει η Επανάσταση? Τι λέτε πάνω σε αυτό? Είναι όντως η γνώση σώζει? Βέβαια. Η γνώση η οποία είναι και η αυτογνωσία. Προσέξτε. Mm-hmm. Όταν έχεις μια ιστορία, τέτοια ιστορία, την οποία ακόμη και αν δεν τη γνωρίζεις, την βιώνεις μέσα από τη γλώσσα και από τα ακούσματα της γλώσσας, και εδώ έρχομαι να αντιμετωπίσω, θα σας πω μετά αμέσως. Λοιπόν, όταν έχεις, λοιπόν, ξαναλέω, μια τέτοια ιστορία και τη βιώνεις μέσα από τα ακούσματα της γλώσσας, δεν έχεις παρά να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να έχεις μια αυτογνωσία, συνειδητή ή ασυνείδητη, να πατάς δηλαδή στα πόδια σου. Και εδώ έρχομαι να πω το εξής. Πολλοί γυρνούν και λένε σήμερα, και θλίβομαι που το ακούω συχνά, και από κομματικούς φορείς και από ιδεολογικούς φορείς, που λένε «Μα δεν κοιτάς τη μιζέρια του νεοέλληνα σήμερα και ούτω καθεξής». Μα τι θα πει μιζέρια του νεοέλληνα? Δεν υπάρχει τίποτα όπως στην αρχαιότητα. Εδώ κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Τα ίδια προβλήματα που έχουμε τώρα τα είχαν και στην αρχαιότητα. Το ότι υπήρχε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί οι σοφοί άνθρωποι δεν σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος ήταν σοφοί. Αν ήταν όλοι σοφοί, τότε δεν υπήρχε ανάγκη να γράψει ούτε ο Πλάτωνας ούτε ο Αριστοτέλης. Σωστά. Ούτε να υπάρχει Σωκράτης. Άρα λοιπόν, άλλο το να είσαι άνθρωπος με τα ελαττώματά σου και να κατοικείς αυτόν τον τόπο, και άλλο να έχεις ηγέτες οι οποίοι συμβάλλουν στην παιδεία σου, πνευματικούς ηγέτες, όπως ήταν ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης και όλοι αυτοί τέλος πάντων που γνωρίζουμε, ο Ξενοφώντας και που αναφέρθηκαν ήδη. Συνεπώς η παιδεία είναι μία ισχυρή πηγή ζωής. Χωρίς την παιδεία δεν μπορούμε να σταθούμε. Χάρη στην παιδεία μπορούμε να σταθούμε. Αυτοί λοιπόν οι Έλληνες, οι οποίοι τόσα χρόνια ήταν υπόδουλοι των Τούρκων και μάλιστα φοβόντουσαν τον Τούρκο, γιατί ο Τούρκος δεν είχε καθόλου μπέσα, δεν είχε πολιτισμό, δεν τρέπομαι να μασάω τα λόγια μου, δεν είχε πολιτισμό, έρχεται από τη βαρβαρότητα της Ασίας. Έρχεται λοιπόν ο Τούρκος και σφάζει εύκολα σε έναν λαό σαν τους Έλληνες, του οποίου ο πολιτισμός είναι ο ύμνος στη ζωή και στο παρόν της ζωής, είναι ο μόνος λαός που ύμνησε το παρόν της ζωής. Όταν βλέπουν ότι ο Τούρκος σφάζει, δημιουργείται μια μορφή φόβου για πολλά χρόνια. Όταν λοιπόν αυτός ο φόβος αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί και συμπίπτει με γεγονότα όπως
την αγάπη των περιηγητών και αργότερα των φιλελλήνων Ευρωπαίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και θέλουν να τη στηρίξουν, τότε αυτός ο λιγότερος φόβος μετατρέπεται σε επιθετική χαρά, σε επιθετική αισιοδοξία και δίψα για απελευθέρωση απέναντι και βέβαια για ανεξαρτησία. Δικαιοσύνη στην ουσία, ελευθερία, δικαιοσύνη. Είναι η λέξη, η λέξη που είπατε, είναι η λέξη η οποία κυριαρχεί στον ελληνικό πολιτισμό από την εποχή της προσοκρατικής σκέψης, από τη Μίλητο μέχρι και τον Πλάτων, τον Αριστοτέλη, μέχρι και σήμερα. Η δικαιοσύνη, είτε η δικαιοσύνη σημαίνει ισορροπία, είτε η δικαιοσύνη σημαίνει αυτογνωσία και γνώση σε σχέση με αυτό το οποίο μας περιβάλλει. Είναι η λέξη δικαιοσύνη έχει να κάνει με τη λέξη δίκη, που σημαίνει τρόπος, που σημαίνει ισορροπία, που σημαίνει οδός. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι των Ελλήνων πρόταση. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε εδώ έτσι να μιλήσουμε, μια που αναλύσατε και τη λέξη δικαιοσύνη, και να μας πείτε για την υπεροχή της ελληνικής γλώσσας. Πόσο σημαντική είναι για εμάς τους Έλληνες και όχι μόνο. Αναφέροντας πως είναι μία από τις τρεις γλώσσες που είναι μοναδικές ζώσες γλώσσες από τις 6.000 γλώσσες που υπάρχουν στη Γη, μας αναφέρει η κυρία Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός ερευνήτρια, που στην πορεία της παρακολουθεί κανείς γραπτά επί 4.000 χρόνια. Είναι θαυμαστός ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας και γνωρίζουμε πως η κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε έχει και τη δική της δυναμική, τη δική της υπεροχή. Όμως μην ξεχνάμε ότι είναι και η γλώσσα της Ορθοδοξίας. Θα θέλετε να μας κάνετε μια αναφορά γι' αυτό? Βεβαίως. Καταρχήν πρώτα για τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι ουσιαστικά η ταυτότητα, το είναι, το σπίτι ενός λαού. Η γλώσσα είναι ταυτόχρονα ο τρόπος για να μπορέσει να εκφράσει τις σκέψεις του και τη φιλοσοφία του για τη ζωή. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη γλώσσα έγραψαν και αυτή τη γλώσσα κατοίκησαν μεγάλοι κορυφαίοι φιλόσοφοι όλης της ανθρωπότητας. Ο ελληνικός πολιτισμός παρέμεινε και παραμένει ζωντανός. Και αυτή η έννοια της ζωντάνιας δεν δείχνει μια υπεροχή με την έννοια της έπαρσης, αλλά δείχνει μια υπεροχή με την έννοια της αυτογνωσίας. Σου λέει, εγώ είμαι Έλληνας, μιλάω ελληνικά, σε κάθε λέξη που χρησιμοποιεί υπάρχει πάνω σε αυτή τη λέξη, έχουν στηριχθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, οι επιστήμες, τα γράμματα, οι τέχνες. Ο Έλληνας το ξέρει αυτό, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν πάει σχολείο. Μάλιστα. Τώρα, είπατε για την Ορθοδοξία. Mm-hmm. Η Ορθοδοξία προφανώς είναι μια θρησκεία χριστιανική, η οποία έπεται χρονικά της αρχαίας θρησκείας, αλλά και η οποία βοήθησε πάρα πολύ στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Μάλιστα. Εάν δεν είχαμε τους ιερείς, οι οποίοι κάνοντας διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους, με τις Τούρκες αρχές, και έχοντας μια διπλωματική ισορροπία κατακτήσει, δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε ελληνικά, καθότι οι Τούρκοι ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Οι ιερείς λοιπόν κατάφεραν να βρουν αυτή την ισορροπία και κατάφεραν επίσης να βγουν σημαντικές μορφές όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός και τόσοι άλλοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας δούλεψαν και εργάστηκαν πάνω στα ελληνικά γράμματα. Μάλιστα. Όντας υπό την κατοχή των Τούρκων και όχι έχοντας διαφύγει στη Δύση και προσφέροντας τις υπηρεσίες τους όπως άλλοι έκαναν εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι, και πήγαν από το Βυζάντιο, πήγαν στη Φλωρεντία, στη Βενετία και ούτω καθεξής. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έζησαν εδώ υπό την κατάκτηση των Τούρκων. Άρα λοιπόν ο ρόλος της Ορθοδοξίας είναι πολύ σημαντικός σε αυτό που ονομάζουμε γλώσσα, η οποία είναι το θεμέλιο της αυτογνωσίας μας και της δυναμικής μας. Γι' αυτό άλλωστε ονομάζονται όλοι οι Ορθόδοξοι, ανεξαρτήτου αν είναι Έλληνες ή μη, Greek Orthodox. Βεβαίως. Σωστά. Βεβαίως, σωστά. Και βεβαίως. Επίσης εδώ να αναφέρουμε ότι κατά τον 17ο, 18ο αλλά και 19ο αιώνα
οι Έλληνες είχαν τα περισσότερα αλλά και τα καλύτερα σχολεία. Και δεν μιλάμε για τα κρυφά σχολεία, μιλάμε για σχολές τις μεγαλύτερες, τις περισσότερες από κάθε άλλο χριστιανικό ορθόδοξο λαό στη Βαλκανική. Και αυτό σίγουρα έδωσε αυτές τις επιδόσεις σε χερσαίο αλλά και σε θαλασσινό εμπόριο. Αυτό είναι, αυτή είναι η υπεροχή της Ελλάδας. Βεβαίως, και το ήξεραν οι Τούρκοι αυτό. Γι' αυτό και όσο ήταν ήρεμοι και δεν επαναστατούσαν οι Έλληνες, οι Τούρκοι ήθελαν να τους έχουν κοντά τους σε ανώτατο επίπεδο για να μπορούν να μαθαίνουν από αυτούς. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Μέχρι και Σουλτάνος Έλληνας υπήρχε από Τυχείο. Παιδί γενίτσαρου. Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, μένουμε εδώ στην εκπομπή «Είναι στο χέρι σε μια ζωή». Είμαι η Όλγα Παπακυριακού και στο στούντιο του Επικοινωνία 94 στα FM επιμελείται τον ήχο ο Λεωνίδας Κιαδάς. Απόψε φίλοι μου, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, τον φιλελληνισμό που αναπτύξαμε στο πρώτο ημίωρο με τον αγαπητό Ηρακλιώτη, καθηγητή φιλοσοφίας και αισθητικής, ποιητή και συγγραφέα, αλλά και πολιτικό αναλυτή, Δημοσθένη Δαβέτα, που έχει κυκλοφορήσει 37 βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει δημοσιεύσει πάνω από 1500 άρθρα και δοκίμια σε περιοδικά και εφημερίδες. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 εκθέσεις ζωγραφικής με δικά του έργα και είναι επίσης αθλητής, αλλά και πατέρας δύο υπέροχων παιδιών. Κύριε καθηγητά, κύριε Δαβέτα, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα, κάνοντας έτσι μια μικρή, σύντομη αναδρομή στο παρελθόν. Θα θέλετε να μας μιλήσετε για τη δική σας ζωή, τη δική σας διαδρομή και τα ερεθίσματα που είχατε από την παιδική σας ηλικία. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι πότε πρώτο αισθανθήκατε την ανάγκη να ασχοληθείτε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και τι σημαίνει για εσάς αισθητική, τέχνες και φιλοσοφία. Ευχαρίστω. Εγώ όταν ήμουν μικρός, ένιωθα από παιδί ότι είχα μία υπερβολική φαντασία. Τόσο υπερβολική, ώστε ένιωθα να μην έχω σταθερότητα στις μεταξύ μου σχέσεις με τα άλλα παιδιά. Αυτό μου δημιουργούσε κάποιο δυσάρεστο συνέστημα, διότι ένιωθα ότι είμαι διαφορετικός. Και αυτή η διαφορετικότητα, ακόμη δεν είχα συνειδητοποιήσει τι στοιχεία είχε και ήμουν κλεισμένος στον εαυτό μου και προσπαθούσα όσο μπορούσα να μοιάζω με όλο τον κόσμο, με όλα τα παιδιά. Όχι ότι θεωρούσα τον εαυτό μου καλύτερο, τον ένιωθα ότι ήμουν διαφορετικός. Μάλιστα. Οπότε, παρά την προσπάθειά μου, έβλεπα ότι και στο σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, αλλά και αργότερα, μόλις μπήκα στο πανεπιστήμιο, είχα μια τάση εξωστρέφειας που εκδηλωνόταν με συνδικαλιστικές δράσεις, με ας το πούμε, με μια μορφή διθυραμβική, μια μορφή πραγματικά εξπρεσιονιστική, καθαρά εκφραστική, εξωστρεφή και εκφραστική. Μάλιστα. Όταν πήγα στη Γαλλία, κατάλαβα από τους Γάλλους, και αυτό τους το χρωστάω, ότι αυτό που είχα ήταν μια αγωνία να βάλω σε τάξη τη φαντασία μου. Έπρεπε λοιπόν να βρω έναν τρόπο, ένα μηχανισμό, ώστε τη φαντασία αυτή να τη βάλω σε τάξη και να γίνει δημιουργική, να γίνει επικοδομητική. Και εκεί ανακάλυψα τη χαρά μου να γράφω και να σχεδιάζω. Όταν δηλαδή έγραφα μια επιστολή σε κάποιον, ένιωθα μια απέραντη χαρά και σιγά σιγά από τις απλές επιστολές άρχισα να γράφω μεγαλύτερα κείμενα. Αυτά τα έδειχνα σε διάφορους ανθρώπους, τα είχα δείξει μάλιστα όταν είχα έρθει στην Ελλάδα και στο Μανώλη Αναγνωστάκη, ο οποίος μου είχε μιλήσει θετικά, μου είχε πει μόνο να μπορέσω να ελέγξω την ποσότητα, γιατί ήμουν αχήμαρος. Και εκεί άρχισα να ανακαλύπτω μία άλλου είδους, ένα εργαλείο μέσα μου, το να μπορώ δηλαδή να δίνω ζωή στις ιδέες και στην ενέργεια την οποία είχα, στη φαντασία μου. Αυτό που φανταζόμουν το έβλεπα ξαφνικά να γίνεται πράξη σε ένα κείμενο ή ένα ζωγραφικό σχέδιο. Και η χαρά μου ήταν τεράστια. Οπότε θα λέγαμε, κύριε Δαβέτα, ότι η τέχνη
έτσι, βοήθησε να εκφράσετε και να τη θασέψετε το συναίσθημά σας, τη φαντασία σας, το όνειρό σας και να το κάνετε πράξη. Να το διοχετεύσω δημιουργικά. Δημιουργικά. Πολύ ωραία. Ταυτόχρονα όμως, η φαντασία αυτή με έκανε να έχω μία αφηρημένη σκέψη. Τι εννοώ αφηρημένη σκέψη? Να μ' αρέσει να στοχάζομαι ένα γεγονός. Παράδειγμα, έβλεπα ένα ατύχημα με αυτοκίνητο ή έβλεπα μία λύπη, στενοχώρια δίπλα μου ή οτιδήποτε άλλο. Αμέσως εστικτοδός, και λέω εστικτοδός, δεν το σκεφτόμουν, να πήγαινε ο εαυτός μου, ήθελα να το αναλύσω. Και χωρίς να το καταλάβω, έφτανα σε κάποιες γενικές ιδέες, δηλαδή ξεκινούσα από το ειδικό γεγονός, έφτανα στις γενικές ιδέες, οι οποίες ήταν ο έρωτας, ο θάνατος, η επιστήμη, η τέχνη, και αυτό σιγά σιγά άρχισε να γίνεται μια, αν θέλετε, αγάπη για τη φιλοσοφία, διότι διαβάζοντας φιλοσοφικά βιβλία, είδα ότι οι φιλόσοφοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Έτσι βρέθηκα να έχω στη φαρέτρα μου από τη μία την ικανότητα να γράφω, απ' την άλλη το πάθος να ζωγραφίζω και απ' την άλλη, το τρίτο, μία ενστικτόδη τάση να στοχάζομαι και να αναστοχάζομαι τα γεγονότα. Εκεί λοιπόν που θα μπορούσε κάποιος να νιώσει άσχημα εκ μέρους μου, διότι ήμουν νεαρός μόλις 24-25 χρονών, εκεί βρέθηκαν οι Γάλλοι οι οποίοι μου είπαν ότι αυτό είναι τελείως σοσιολογικό. Μάλιστα, μεγαλωμένος εγώ με τα ελληνικά πρότυπα τότε, νόμιζα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι έψαχνα πολλά πράγματα και ότι δεν ήμουν συγκεντρωμένος σε ένα. Αυτή είναι η ιδέα μου είχαν περάσει. Οι Γάλλοι όμως μου είπαν, όχι, αυτό είναι φυσιολογικό και πολλοί άνθρωποι, πολλοί καλλιτέχνες της νεωτερικότητας, της μοντέρνας εποχής, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ήταν τότε που κάποιος φίλος μου ζήτησε να γράψω άρθρα για την εφημερίδα Λιμπερασιόν. Και βρίσκομαι από το πουθενά να γράφω άρθρα στη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ευρώπης. Για μία δεκαετία, διότι έγραψα στην αρχή μερικά άρθρα, αυτά άρεσαν στο διευθυντή, τον περίφημο Serge Joly, που ήταν το δεξί χέρι του Jean-Paul Sartre, του φιλοσόφου, του υπαρξιστή, και αυτόματα άρχισα να γράφω άρθρα εφαρμόζοντας αυτό ακριβώς στην τριάδα. Δηλαδή, χρησιμοποιούσα την ικανότητά μου να γράφω, άρα να γράφω απλά, την ικανότητά μου μέσα από τις λέξεις να δίνω εικόνες, και επίσης την ικανότητά μου μέσα από τη γραφή να στοχάζομαι. Να έχω, ας το πούμε, αφηρημένη σκέψη. Αυτό που έχουν χαρακτηριστικό του φιλοσόφου, του στοχαστών. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, όμως η πρώτη σας σχολή ήταν νομική. Νομική σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό τι ισορροπία έδωσε σε όλη αυτή την καλλιτεχνική, φιλοσοφική σας έτσι, δράση, έμπνευση και ζωή? Μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Εκεί πήγα γιατί ήθελα πάντα να υπερασπιστώ τα ανθρώπινα δικαιώματα, να πέσω στη μάχη υπέρ των αδυνάτων. Και έγινε αυτό αργότερα, αλλά μέσω της λογοτεχνίας. Όμως η νομική με έμαθε να χρησιμοποιώ κάθε λέξη στη σωστή της θέση. Στη νομική δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία λέξη παραπάνω, γιατί αν χρησιμοποιήσεις μία λέξη παραπάνω και διενεύει ο πελάτης σου, θα πάει φυλακή. Άρα θα πρέπει κάθε λέξη να έχει τη θέση της στη φράση. Είναι η πιο δομημένη επιστήμη σε επίπεδο γλώσσας. Μάλιστα. Πιο πολύ και από τη λογοτεχνία. Με αποτέλεσμα η άσκησή μου επί πενταετία στην νομική να συμβάλλει και αργότερα η δημοσιογραφία στην Λιμπερασιόν να συμβάλλει στο να χρησιμοποιώ με οικονομία τις λέξεις και με μία ακρίβεια κέρια. Μάλιστα. Τώρα που βρισκόμαστε, κύριε Δαβέτα, βλέπω εδώ αναφέρεται για δύο νέα βιβλία που εκδίδεται, οπότε πάμε στα 39 βιβλία. Ναι. Και θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την αισθητική, για την τέχνη, μια που και οι ιστορίες σας αναφέρονται για την ιστορία της μόδας και την ιστορία της μοντέρνας τέχνης. Ναι, πρόκειται για δύο βιβλία, τα οποία βγαίνουν τώρα 5 Απριλίου, η επίσημη κυκλοφορία τους στα ελληνικά βιβλιοπωλεία, και είναι χρήσιμα βιβλία για όλο τον κόσμο, και το λέω κυριολεκτικά για όλο τον κόσμο, δεν είναι ελιτίστικα βιβλία. Το ένα, η ιστορία της μόδας, είναι το πρώτο βιβλίο που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο για τη μόδα
Εγώ έψαξα μάλιστα να πάρω πηγές, μα δεν υπάρχει τίποτα, κανένα. Μερικά άρθρα αντιγραφής σε κάποια περιοδικά μόδας. Αντιγραφής από το εξωτερικό. Κανένα βιβλίο. Άρα το θεώρησα χρέος μου να το κάνω, διότι γνωρίζω τη μόδα, είχα συνεργαστεί με πολλούς σχεδιαστές μόδας στο Παρίσι. Άρα λοιπόν ήμουν από πρώτο χέρι γνώστης του θέματος. Αυτό κύριε Δαβέτα, εδώ στην Ελλάδα θα εκδώσετε το βιβλίο? Ναι, ναι, στις εκδόσεις Διόπτρα. Ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Και πολύ το ωραία. Άλλο βιβλίο είναι Μικρή Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης. Να κάτι το οποίο έλειπε και αυτό, υπάρχουν για τη μοντέρνα τέχνη, αλλά υπάρχουν περισσότερο σαν άρθρα ή σαν μεταφράσεις από την ξένη βιβλιογραφία ή σαν κάποια κείμενα καθηγητών με πολύ δυσνόητο τρόπο, γιατί απευθύνονται καθαρά, με καθαρά επιστημονικούς όρους στους φοιτητές τους. Μάλιστα. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει ένα βιβλίο γραμμένο τόσο απλό που να μπορεί ακόμη και ο γείτονάς μου, ο Χίο Ψή, που δεν έχει πάει σχολή καλών τεχνών, δεν έχει κάνει φιλολογία και δεν ξέρει τίποτα σε επίπεδο επιστημονικό, να μπορεί να διαβάσει τη μοντέρνα τέχνη και να καταλάβει τι είναι ο Πικάσο, τι είναι ο Άντι Γουόρχολ, τι είναι ο Μπέικον, όλοι αυτοί τους οποίους βλέπουμε τα ονόματα και τις μορφές στις εφημερίδες, τους ξέρουμε σαν διάσημους, αλλά δεν ξέρουμε το έργο τους. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Δαβέτα, πολύ ενδιαφέροντα έτσι, τα βιβλία σας, και εδώ θέλω να μου πείτε για το πόσο η αισθητική παίζει ρόλο στη ζωή μας, πόσο οι τέχνες παίζουν ρόλο στη ζωή μας, και συγκεκριμένα θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο λόγια, μιας που και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάρα πολύ σύντομος, για αυτόν τον καλλιτέχνη της Ελληνικής Επανάστασης, τον Ευγένιο Ντελακρουά. Λοιπόν, καταρχήν η αισθητική είναι σημαντικό πράγμα. Η αισθητική είναι ένας όρος που γεννήθηκε τον 18ο αιώνα από τον Γερμανό Baumgarten, τον φιλόσοφο, ο οποίος χρησιμοποίησε ελληνικές λέξεις για να χρησιμοποιήσει αυτό το μάθημα. Mm-hmm. Όμως υπήρχε ήδη στον Αριστοτέλη με το κείμενό του περί ποιητικής, με άλλο τρόπο. Η αισθητική είναι πολύ σημαντικό πράγμα, διότι σημαίνει ότι αναζητούμε το ωραίο στη ζωή μας, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην κατοικία μας, στο περιβάλλον μας, αναζητούμε την ευγένεια στον τρόπο που θα μιλάμε, αναζητούμε κάθε τι το οποίο θα κάνει τη ζωή μας ποιοτική. Μάλιστα. Με βάση την ομορφιά. Άρα είναι αναγκαίο και έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις σήμερα που έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή μας συμπεριφορά. Πάμε τώρα στον Ντελακρουά. Ο Ντελακρουά είναι ένας κορυφαίος ζωγράφος του ρομαντισμού. Είναι περίεργο άτομο, γιατί ο Ντελακρουά ήταν γιος ενός υπουργού, ήταν το τέταρτο παιδί ενός υπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, του Διευθυντηρίου της Γαλλικής Επανάστασης. Μερικοί μάλιστα λένε ότι ήταν γιος, κρυφός γιος, του Ταλεϊράνδου, του Υπουργού Εξωτερικού. Διπλωμάτη. Έτσι, ανεξάρτητα από αυτό, ξέρουμε ότι πολύ γρήγορα η Γαλλική Βουλή του αγόρασε, το Κοινοβούλιο του αγόρασε έργα και έδειξε μεγάλο ταλέντο σαν ρομαντικός ζωγράφος. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη Γαλλική Επανάσταση, έκανε έργα για τη Γαλλική Επανάσταση, το κύριο θέμα του, και βέβαια βασικά έργα ως φιλέλληνας για την Ελληνική Επανάσταση, όπου ορισμένα έργα του υπάρχουν συγκεκριμένα. Το 1824, παρουσίασε τη σφαγή της Χίου. Η σφαγή της Χίου ήταν εμπνευσμένη από το πραγματικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. Και αυτός ο πίνακας έκανε μεγάλη αίσθηση και αγοράστηκε από τη γαλλική κυβέρνηση με 6.000 νομίσματα. Επίσης, ένα άλλο έργο του είναι ο Καβαλάρης, Έλληνας αγωνιστής. Επίσης, υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Γκιαούρης. Υπάρχει ο Έφυπος Έλληνας, η Ελλάδα στα ρήπια του Μεσολογίου. Εμείς έχουμε κάποιο έργο του εδώ στην Ελλάδα? Δεν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν νομίζω. Και υπάρχει και η μάχη του Γκιαούρη με τον Μπασά. Είναι δηλαδή ορισμένα έργα καθοριστικά για τον Ντελακρουά, και εδώ βλέπουμε το σημαντικό ρόλο της τέχνης στην προσπάθεια να ξεσηκώσει, τον κόσμο, τον ευρωπαϊκό κόσμο, στο πλευρό της Ελλάδος. Με αφορμή μάλιστα το θάνατο του Μπάιρον, όπου αυτό προκάλεσε σεισμό
στην Ευρώπη, ακολουθούν τα έργα του Ντελακρουά αλλά και διαφόρων άλλων φιλελλήνων καλλιτεχνών, φτάνουμε στο επίπεδο να πούμε ότι η τέχνη ήταν εξίσου σημαντική όπως τόσοι άλλοι φιλέλληνες που έστελναν όπλα και χρήματα. Το όπλο της τέχνης είναι επίσης ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία αλλά και μέσω των εικόνων στο ξεσήκωμα της συμπάθειας για τον ελληνικό λαό. Πολύ σωστά. Και αυτό το βλέπουμε, κύριε Δαβέτα, και μέσα από τα δημοτικά μας τραγούδια. Όσα μπορέσαμε να διασώσουμε, οι λάτρεις της Ελλάδας, Έλληνες και ξένοι, πόσο δυναμικοί είχανε στο να δίνουν όθηση, να δυναμώνουν τον πατριωτισμό των Ελλήνων, μαχητών εκείνη την εποχή, την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και να διασώζουν μέσω των στίχων τα γεγονότα, να γνωρίζουμε την ιστορία. Κοιτάξτε, οι στίχοι, δηλαδή η γλώσσα και επίσης η εικόνα, είναι δύο πράγματα τα οποία είναι καθοριστικά και αλληλένδετα μεταξύ τους. Ο αρχαίος ποιητής ο Σιμονίδης, ο Κίος, τον 4ο αιώνα π.Χ. έλεγε ότι η ποίηση είναι ζωγραφική ομιλούσα και η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση. Άρα βλέπετε ότι την αρχαιότητα, τις εικόνες τις ζωγραφικές με τον ποιητικό λόγο, τις θεωρούσαν ότι είναι δίδυμα αδέρφια. Και αυτό το πράγμα, άμα το βάλει σε ενέργεια, σωστά, μια κυβέρνηση, ένα κίνημα, κάτι, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, και μην ξεχνάμε και τη δικτατορία με το ρόλο που έπαιξε ο ποιητής Ρίτσος, ο Ελίτης και τόσοι άλλοι, όπως και ζωγράφοι, οι γλύπτες όπως ο Χαλεπάς και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, έχουμε μόνο έτσι 1-2 λεπτάκια και θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα που νομίζω είναι ερώτημα όλων των νέων και όχι μόνο. Τώρα που η ανθρωπότητα βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά μην ξεχνάμε και της οικονομικής κρίσης από το 2008 και μετά, είμαστε κάτι σαν ελεύθεροι πολιορκημένοι και μην ξεχνάμε και τα μνημόνια. Ποια πιστεύετε ότι είναι η αποστολή των σημερινών Ελλήνων, ποιος είναι ο προορισμός μας και πώς εμείς σήμερα, εν έτη 2021, θα τιμήσουμε τους επαναστάτες μας του 1821. Κοιτάξτε να δείτε, ο Έλληνας δεν έχει παρά να σκύψει στον ίδιο τον πολιτισμό του. Δεν έχει να κάνει αυτό, δεν έχει να κάνει αυτό με το αν τα διδαχθεί στο σχολείο ή όχι, όπως λένε μερικοί, για το αν εργάζεται πολλές ώρες και δεν μπορεί. Η χαρά του να μπορέσεις, ακόμη και οι γονείς μέσω των παιδιών, διαβάζοντας στα παιδιά παραμύθια από τη μυθολογία και από την Ελληνική Επανάσταση, ξαναμορφώνονται οι γονείς. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτή η ξαναμόρφωση, να το πω έτσι, των Ελλήνων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να ξαναβρούν την ταυτότητά τους, την οποία την έχουν, να την ενεργοποιήσουν και με βάση αυτό μπορούν να σταθούν στα πλαίσια της αυτογνωσίας, ικανός λίθος, ισχυρός λίθος στις αλλαγές οι οποίες θα δημιουργήσει ο COVID, ο κορονοϊός, και οι οποίες έρχονται. Με ένα καλό μυαλό, με μια δυνατή ταυτότητα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις οικονομικές κρίσεις και τη χειραγωγία που πάνε να μας κάνουν οι οποιασδήποτε κυβερνήσεις και κυρίως οι παγκόσμιες κυβερνήσεις, αλλά και οποιαδήποτε προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από ιατρικές και υγειονομικές προβληματικές καταστάσεις. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την απόψινή μας έτσι επικοινωνία. Με μεγάλη μου χαρά να σας καλέσω ξανά να συζητήσουμε. Έχουμε τόσα όμορφα να πούμε. Και κρατώ, πραγματικά κρατώ τα τελευταία σας λόγια και μέσα από αυτό το μήνυμα του καθηγητού, του κυρίου Δημοσθένη Δαβέτα, και εσείς, αγαπημένοι μου ακροατές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε εδώ.